Δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία κόβει το κοινωνικό μέρισμα. Να. Ένα κοινωνικό μέρισμα το οποίο δώσατε εσείς τον... Το 2016, όχι, το 2017 και το 2018. Ναι, και στο τέλος του χρόνου. Και δώσατε και ένα κοινωνικό μέρισμα τώρα, πριν από τις εκλογές. Αυτό δεν είναι κοινωνικό μέρισμα. Αυτό ήταν η 13η σύνταξη. Η κυβέρνηση δυστυχώς συνειδητά. Όμως. Όχι, δεν την είχαμε θεσμοθετήσει. Όχι, τώρα την θεσμοθετήσαμε. Συνειδητά συγχαίει δύο ανώμια πράγματα. Επιτρέψτε μου όμως πριν, επειδή κάνατε και ένα σχόλιο νωρίτερα για το ρεπορτάζ το οποίο είδαμε. Το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ που θα τα πείτε όλα, αλλά. Τη 13η σύνταξη, εσείς οι ίδιοι το είχατε πει, δεν το λέω εγώ, δεν την είχατε θεσμοθετήσει, δεν ήταν δηλαδή θεσμός, ήταν κάθε χρόνο προσπαθούσατε, λέγατε με βάση τα δημοσιονομικά και δίνατε κάποια λεφτά στον κόσμο. Και καλά κάνατε. Βεβαίως. Δεν είναι κακό αυτό, θετικό είναι. Αλλά δεν ήταν θεσμοθετημένη. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω. Εμείς κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το 2016, το 2017 και το 2018, έτσι ώστε το υπερπλεώνασμα του προϋπολογισμού να επιστρέψει στους Έλληνες πολίτες και μάλιστα στους ασθενέστερους Έλληνες πολίτες, σε αυτούς που το είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. Στους συνταξιούχους, στους ανέργους, σε ανθρώπους οι οποίοι πράγματι είχαν πληγεί από την κρίση. Μάλιστα. Αυτό έγινε για τρία συνεχόμενα χρόνια. Περίπου 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας ευνοήθηκαν, ενισχύθηκαν, στηρίχθηκαν από αυτό το μέτρο του κοινωνικού μερίσματος. Τώρα, τον Μάιο του 2019. Δίναμε τα Χριστούγεννα, λέμε τώρα. Που δίναμε στο τέλος του χρόνου, ναι. Ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Ναι, εντάξει, εντάξει, εννοείται. Το Μάιο του 2019, αυτό το οποίο κάναμε, είναι ότι ανακοινώσαμε μία σειρά από μέτρα ελάφρυνσης, πάρα πολύ σημαντικά, εφόσον είχαμε πλέον τη δημοσιονομική δυνατότητα. Μέτρα, σας υπενθυμίζω, τα οποία δεν είχαν να κάνουν μόνο με την σύνταξη. Ανακοινώσαμε μέτρα που έχουν να κάνουν σε αυτό, με την γιατί σε αυτό είσαστε πολύ κατάργηση στη δήλωσή σας και θέλω να επιμείνω. Δηλαδή, δώσατε αυτό το επίδομα πριν από τις εκλογές. Θα δίνατε και τα Χριστούγεννα. Είχαμε, δεν λοιπόν, το είπατε όμως. Είχαμε λοιπόν σχεδιάσει. Το είχατε πει. Το έχουμε πει, ήταν όχι. Πάρα πολύ σαφές ότι εμείς δεν δίνουμε επίδομα, δίνουμε μία μόνιμη στήριξη στους συνταξιούχους με τη μορφή της 13ης σύνταξης, μια στήριξη απαραίτητη, εφόσον πλέον είχαμε δημιουργήσει το δημοσιονομικό χώρο. Και τώρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφενός να μην συνεχίζει αυτό το μέτρο. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στη Διεθνή και στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι θα δούμε για το τέλος του 2020 αν μπορούμε να επαναλάβουμε αυτή τη 13η σύνταξη. Και ταυτόχρονα όμως. Είπε και ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι το κοινωνικό μέρισμα που δόθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δοθεί φέτος. Αυτό θεωρούμε ότι είναι μια εξέλιξη η οποία το δείχνει. Δώσανε, λέει, το... Δώσανε, οποία... λέει το Πάσχα. Επαναλαμβάνω, είναι εντελώς διαφορετικό, είναι εντελώς διαφορετικό το κοινωνικό μέρισμα. Εγώ θυμάμαι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο να λένε ότι αυτό είναι. Και αυτά είναι και τέλος. Και δεν υπάρχει χώρος το μέχρι το τέλος του χρόνου για να δούμε. Λέγαμε λοιπόν όλα τα μέτρα τα οποία εμείς είχαμε ανακοινώσει και αν μπορώ να επιτρέψω να πω ήταν προϋπολογισμένα. Mm-hmm. Ήταν μέτρα τα οποία είχαν ενταχθεί στον προϋπολογισμό. Mm-hmm. Δεν ήταν μέτρα έκτακτα, ούτε ήταν παροχολογία. Mm-hmm. Και βλέπαμε την κυβέρνηση τότε να μιλάει για παροχολογία και βλέπουμε σε συγκεκριμένα μέτρα σήμερα να έρχεται και να θριαμβολογεί ότι τα δίνει ίδια, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του ένφια που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Εμείς αυτό το οποίο είπαμε λοιπόν είναι ότι είχατε το κοινωνικό μέρισμα προσέγγιση. Πρέπει να συνεχιστεί. Mm-hmm. Το κοινωνικό μέρισμα αφορά τα ασθενέστερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει ότι αυτό. Θα το δώσω στο τέλος του χρόνου. Αφού το είπαν ότι δεν το δώσουν. Του χρόνου εννοώ. Αυτό το οποίο την ενδιαφέρει είναι να ενισχύσει όχι τους μικρομεσαίους, όχι τους ασθενέστερους, αλλά τα υψηλότερα εισοδήματα. Το είδαμε αυτό με την περίπτωση. Εσείς τους ενισχύσατε? Εμείς προσπαθήσαμε, κύριε Χατζή, στο μέτρο του εφικτού και με δυσκολίες και παρότι τους πληγώσαμε και τους μικρομεσαίους. Τους λυσάξατε στους φόρους. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, για να μιλάμε πάντα με αριθμούς και επειδή είστε και έγκυρος δημοσιογράφος, με αριθμούς και με δεδομένα, το 83% των φόρων που μπήκαν την περίοδο 10-18, μπήκαν από το 10 μέχρι το 15. Από το 15 μέχρι το 18 μπήκε μόνο το 17% των φόρων. Αλλά βεβαίως εμείς καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, μέσα από την πίεση όλων αυτών των χρόνων, λειτουργήσε σωρευτικά. Λειτουργήσε σωρευτικά αυτή η πίεση. Γι' αυτό αμέσως μετά την έξοδο από τα μνημόνια, επιτρέψτε μου να σας το πω αυτό, προχωρήσαμε σε μέτρα ελάφρυνσης απευθείας, κατευθείαν για τους μικρομεσαίους. Όμως ο πρώην Πρωθυπουργός τι είπε στη Θεσσαλονίκη. Και έσκυψε το κεφάλι ο Τσακαλώτος. Δεν κάναμε αυτό που έπρεπε και είχαμε σχεδιάσει για να δώσουμε περισσότερες ελαφρύσεις όπως είχαμε σχεδιάσει, είπε. Έπρεπε να το κάνουμε δεν ξέρω αν το είχατε σχεδιάσει. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι αυτό το οποίο κάναμε ήταν εφικτό.
δεν μπορούσαμε να οδηγήσουμε τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Μάλιστα. Θέλετε να γυρίσουμε στα παλιά, όχι, να γυρίσουμε στο 2009, όχι, να γυρίσουμε στο 2010, όχι, να ξαναμπούμε στην περίοδο των μνημονίων. Είπε λοιπόν ότι κάναμε αυτό που μπορούσε να γίνει. Βεβαίως, επειδή η πίεση την οποία δέχτηκαν οι μικρομεσαία στρώματα ήταν πάρα πολύ μεγάλη, θα έπρεπε ενδεχομένως να εξετάσουμε να γίνει λίγο νωρίτερα αυτό το οποίο πράγματι κάναμε τον Μάιο του 2019. Είπατε λοιπόν για τα ποσοστά, πότε ήταν η φορολογία, πότε το 17% ήταν τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια. Σημασία, αλλά όμως υπάρχει ισορρευτική πίεση. Εγώ το αναγνωρίζω. Συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ. Εκείνο που έχει σημασία είναι να ξέρουμε πώς έγινε η κατανομή αυτών που φορολογήθηκαν. Γιατί αν αυτό το 17% αφορά τη μεσαία τάξη, η μεσαία τάξη κατέρευσε. Έχετε δίκιο και ότι υπήρξε μια σημαντική πίεση προς τη μεσαία τάξη. Δεν το ξέρετε. Βεβαίως υπήρχε μια σημαντική πίεση προς αυτή τη μεσαία τάξη. Κύριε Χατζή, εμείς είμαστε ειλικρινείς. Εμείς λέμε την αλήθεια. Εμείς λέμε και τα θετικά και τα στραβά. Και εμείς βεβαίως. Το είπατε πριν στο ρεπορτάζ με τον κύριο Μονεβασιώτη. Εμείς, κύριε Χατζή και κυρία Μπόλα, παραδώσαμε όμως μια οικονομία με γεμάτα ταμεία. Παραδώσαμε μια οικονομία στην οποία μπορούν σήμερα να λαμβάνονται μέτρα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τους Έλληνες πολίτες. Σας είπε το αντίθετο αυτό, η κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν. Θυμάστε τι μας έλεγε η κυβέρνηση, η κυβέρνηση ως αντιπολίτευση για τρία ολόκληρα χρόνια όταν καταστροφολογούσε, όταν έλεγε ότι η ελληνική οικονομία οδηγείται στα τάρταρα. Η αντιπολίτευση πάντα τα κάνει αυτά τώρα. Εμείς δεν μπήκαμε σε αυτή τη λογική. Τώρα δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η ελληνική οικονομία πλέον βρίσκεται σε μια φάση σταθεροποίησης. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεδομένου και του διεθνούς περιβάλλοντος. Μην ξεχνάμε ότι οι εξελίξεις διεθνώς είναι εξόχως ανησυχητικές. Πάρα πολύ. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και στην πολιτική και στην οικονομία. Και βλέπουμε τι γίνεται και με το πετρέλαιο τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει μια κινητικότητα. Αυτό λοιπόν το οποίο έχει μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι να πάρθουν μέτρα ελάφρυνσης της κοινωνικής πλειοψηφίας των μικρομεσαίων και των ασθενέστερων. Αυτό το οποίο δεν βλέπουμε από την κυβέρνηση Πιτσοτάκη αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η κριτική σας. Εσείς τα λέτε, είστε και αρμόδιος βεβαίως, εννοείται. Αλλά επειδή είστε και εκπρόσωπος, θα πρέπει να σας ρωτήσω για την Οβάρτης. Ό,τι θέλετε, γι' αυτό είμαστε. Το 89, επειδή το εγώ το είσα και σαν δημοσιογράφος, μας δίχασε. Πρέπει να πάμε πάλι σε μια τέτοια διχαστική αντίληψη. Κάντε εξεταστικές, κάντε προανακριτικές, βαράτε τα ταούλια έξω από τη Βουλή. Οι μισοί να βρίζουν τους άλλους μισούς. Αυτό πληγώνει το πολιτικό σύστημα συνολικά. Δεν πληγώνει μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Και το συνολικά σημαίνει πληγώνει τη χώρα. Θέλω να το σχολείο σας. Είστε πολύ νέος άνθρωπος. Θα σας πω, κύριε Χατζή. Για να ακολουθήσετε παλιές πρακτικές. Είστε πολύ νέος άνθρωπος. Καλά, καταρχάς τα περί εξεταστικής και προανακριτικής κλπ. Νομίζω θα πρέπει να το απευθύνετε το ερώτημα στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Αυτοί έχουν την πρωτοβουλία, την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι τους είπατε? Ότι θα είναι ο Μητσοτάκης. Εμείς αυτό που λέμε είναι το εξής. Πολιτικά δηλώς αν δεν προχωρήσει. Για να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή του διάσταση. Όχι, απαντήστε μου αυτό. Σε αυτό θα σας απαντήσω ακριβώς. Τι έχουμε με την Οβάρτης? Έχουμε ένα πανθομολογούμενο σκάνδαλο, ένα σκάνδαλο διεθνές και είναι διεθνές και ειδικά για τη χώρα μας αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί η Ελλάδα ως χώρα αναφοράς για περισσότερες από 20 άλλες χώρες, οι υπερτιμολογήσεις που γίνονταν εδώ οδηγούσαν σε υπερκέρδη την Νοβάρτης σε όλη την Ευρώπη. Σε όλες τις άλλες χώρες. Έχουμε επίσης την ίδια στιγμή μια χώρα, την Ελλάδα, η οποία το 2011 είχε 4 δισεκατομμύρια υψηλότερη φαρμακευτική δαπάνη. Μάλιστα. Από ό,τι άλλες χώρες αντίστοιχο μεγέθους με τη δική μας. Μάλιστα. Γιατί βεβαίως στην κρίση, κύριε Χατζή, το γνωρίζετε καλά, δεν πήγαμε τυχαία. Δεν ήταν ένα φυσικό φαινόμενο. Μα φυσικά. Συνέβησαν πράγματα που μας οδήγησαν σε αυτή την κρίση. Άρα εμείς αυτό το οποίο λέμε και αυτό το οποίο για μας έχει σημασία είναι. Θα σας απαντήσω. Αυτό το σκάνδαλο το οποίο έχει συμβεί και το ομολογούν όλοι, αυτό το σκάνδαλο να διερευνηθεί σε βάθος. Να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες τι ακριβώς συνέβη. Εμείς κάναμε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε. Δεν το κάνατε. Εμείς κάναμε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε. Κατηγορηθήκαμε για το ότι αναδείξαμε αυτό το σκάνδαλο. Δεν πήγατε στο βάθος. Θα σας πω. Κατηγορηθήκαμε δηλαδή, γιατί. Δεν πήγαμε, με συγχωρείτε, δεν πήγαμε στους γιατρούς. Δεν είμαστε δικαστές. Όχι, κύριε Χατζή. Πολιτικά εννοώ. Πολιτικά. Πολιτικά αναδείξαμε το σκάνδαλο συνολικά για το φάρμακο αλλά και για την υπόθεση Νοβάρτης. Αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη ασχολείται με μια διεξοδική έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες είναι ένα δεύτερο σκάνδαλο. Είναι μια προσπάθεια από τη μεριά της κυβέρνησης ακριβώς για να μην γίνει συζήτηση για την ουσία της υπόθεσης της Νοβάρτης, για αυτά τα οποία συζητάγαμε πριν, τις υπερτιμολογήσεις, το υψηλό κόστος, τη δαπάνη φαρμάκου κλπ. Τι κάνει τώρα η κυβέρνηση? Προσπαθεί, αν θέλετε, να αποπροσανατολίσει και να εκδικηθεί τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί ανέδειξε αυτό το σκάνδαλο.
Και μιλάει για εξεταστικές, για προανακριτικές, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Εσείς τι υπερψηφίσετε μια τέτοια πρόταση, λέμε ότι αν θέλει η κυβέρνηση, να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια, να αναλάβει την πολιτική της ευθύνη, να έχει το θάρρος να αναλάβει την πολιτική ευθύνη και να φέρει στη Βουλή την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Την έχει η κυβέρνηση άλλωστε. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκης να λύσουν τα εσωτερικά τους προβλήματα. Να δουν τελικά τι θα κάνουν, να δουν σε ποιες πιέσεις θα ενδώσουν και σε ποιες θα αντισταθούν και να δούμε μετά τι θα γίνει. Εμείς αυτό το οποίο λέμε ότι είμαστε εδώ, ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, θα συζητήσουμε και θα διερευνήσουμε όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης σε βάθος, γιατί οφείλουμε να το κάνουμε αυτό απέναντι στο δημόσιο σύστημα, οφείλουμε να το κάνουμε απέναντι στους Έλληνες πολίτες που πρέπει να γνωρίζουν επιτέλους πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή την πρωτοφανή κρίση. Πάντως, και η Νοβάρτης είναι χαρακτηριστική υπόθεση που κοστάσαμε. Αυτό και θα σας πω το εξής, ότι εγώ δεν είδα μέχρι σήμερα. Όχι, άλλο λέω, παρασκήνιο δεν αφορά μόνο σας, αφορά το σύστημα. Δεν απευθύνουμε στα κόμματα το λόγο παρασκήνιο. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, εγώ δεν είδα γιατρούς, ας πούμε, να κατηγορούνται για αυτή την ιστορία, να δούμε πόσα παίρνανε, που κάνανε τα γαμήλια πάρτι. Είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Ναι. Όλοι το ξέρουμε, στην ίδια χώρα ζούμε. Προσέξτε τώρα μία λεπτομέρεια. Εάν, επειδή η πλειοψηφία αυτών των γιατρών είναι στο ΕΣΥ, εάν τους βγάλει εκτός υπηρεσίας η εισαγγελία να διερευνηθεί το θέμα, δηλαδή πάνε σε διαθεσιμότητα, δεν μπορεί να προσλάβει άλλους στο ΕΣΥ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και αν δεν πάει γρήγορα, θα μείνει ξεβράκοντο το ΕΣΥ. Υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Όχι ότι δεν πρέπει, δεν λέω ότι να διερευνηθεί. Όχι, δεν λέω ότι δεν πρέπει. Και επειδή αναφερθήκατε σε κάποια φαινόμενα εκφυλιστικά τα οποία υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τα ζήσαμε όλοι. Ξέρουμε τι έχει γίνει. Βεβαίως ξέρουμε. Αλλά ειλικρινά υπάρχει Έλληνας πολίτης ο οποίος να πιστεύει ότι όλα αυτά έγιναν. Όλο αυτό το πάρτι, αν θέλετε, της πατάλης έγινε και η τότε πολιτική ηγεσία δεν είχε ιδέα, ήξερε τι συνέβαινε, σε αυτή τη χώρα. Μιλάω για τις πολιτικές ευθύνες. Τις ποινικές ευθύνες θα τις αναζητήσει, θα τις διερευνήσει και θα τις καταλογίσει η δικαιοσύνη. Λέει ένας φίλος τηλεθεατής, τι μου λέει, αυτό ωραίο που λέτε, λέει και συμφωνεί. Αλλά αυτό τι σχέση έχει, λέει, με τους 10 πολιτικούς που βγήκανε στα μανταλάκια. Και αν συμφωνείτε με τη δήλωση Παπαγγελόπουλου ότι ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο του αιώνα στη χώρα. Εγώ ξέρω ότι είναι ένα σκάνδαλο τεράστιο. Αυτό φαίνεται από τα στοιχεία. Εμένα με ενδιαφέρουν πολιτικό τα στοιχεία. Πολιτικό ή εννοείται. Πολιτικό και τα υπόλοιπα θα τα διερευνήσει η δικαιοσύνη. Το ποινικό σκέλος το διερευνά. Έχει ποινικές ευθύνες πολιτική, έχουν. Δικαιοσύνη. Από εκεί πέρα για τα 10 πρόσωπα τα οποία αναφερθήκατε. Ναι. Επειδή γίνει πολλή συζήτηση γι' αυτό. Ναι, γνωρίζετε γι' αυτό. Πάρα πολύ καλά ότι εφόσον ο νόμος προβλέπει, το Σύνταγμα μάλιστα, το άρθρο 86 του Συντάγματος, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, εφόσον υπάρχει αναφορά τους στην δικογραφία, έπρεπε να σταλούν από τον εισαγγελέα αμελητή προς τη Βουλή. Αυτή ήταν η διαδικασία που έγινε. Κανείς δεν καταδικάστηκε. Βλέπετε ότι προχωράει η διαδικασία για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά. Για άλλους τίθεται στο αρχείο, για άλλους προχωράει. Αυτή είναι η ιστορία. Όμως, τελευταία κουβέντα, επιτρέψτε μου, κύριε Χατζή. Τελευταία κουβέντα. Κύριε Χατζή, ξέρετε, η κρίση την οποία ζήσαμε τα τελευταία 10 χρόνια στη χώρα μας δεν ήταν μόνο κρίση οικονομική. Ήταν και ηθική. Ήταν η κρίση ηθική. Οι Έλληνες πολίτες θέλουν να αποκατασταθεί ένα αίσθημα δικαίου. Και το να διερευνηθούν τέτιες υποθέσεις. Δεν είναι εύκολο. Είναι καθόλου εύκολο δεν από είναι. Από καμία πλευρά. Πρέπει όμως όλοι να προσπαθήσουμε για να διερευνηθούν τέτοιες υποθέσεις σε βάθος, να αποδοθούν ευθύνες εκεί και που αναλογούν και να ξέρουμε τι συνέβη σε αυτή τη χώρα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθατε μαζί μας σήμερα και κάναμε αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Είστε και πολύ γρήγορος, είστε και πολύ έντονος. Τι να κάνω. Στα καλά. Το καταδύναμε. Λοιπόν, τώρα εγώ θα πάω στη